με το γλυκό σου βλέμμα. Τα μάτια σου μου κλέψαν την καρδιά. Μα ήταν όλα ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Γι' αυτό και φεύγω από σένα μακριά. Απελευθερώθηκα από σένα. Δεν μπορώ κοντά σου πια να ζω. Θέλω να ξεκινήσουμε καταρχάς να μου πεις δύο λόγια για σένα, από πού κατάγεσαι και πώς ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με το τραγούδι. Κατάγομαι από ένα χωριό των Τρικάλων. Η μουσική για μένα ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, από την ηλικία των 5 χρονών. Κατάγομαι από μουσική οικογένεια και ο πατέρας μου ασχολείται με τη μουσική και ακολουθώ και εγώ το μικρόβιο αυτό της μουσικής. Άρα οι πρώτες συμβουλές που πήρες από τον πατέρα σου ήταν με την όθηση πήγαινε μπροστά ή με δίπλα σου ή ήταν επιφυλακτικός? Στην αρχή η αλήθεια είναι ότι ήταν επιφυλακτικός πολύ, αλλά στην πορεία, επειδή είδε ότι είμαι όριμος και μπορώ να ανταπεξέλθω, ήταν λίγο πιο άνετος κι αυτός. Κυκλοφορεί ένα κομμάτι, το οποίο εμένα προσωπικά που το άκουσα μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω να μου πεις για την προεργασία αυτού του κομματιού που πήγατε στούντιο, τους συνεργάτες σου και πού μπορούμε να το βλέπουμε μαζί με το κλιπ σου. Καταρχάς να ευχαριστήσω πολύ την Gold Voice Records που πίστεψε σε μένα και με στηρίζει. Το κομμάτι λέγεται Απελευθερώθηκα, είναι ένα πολύ δυνατό κομμάτι. Πιστεύω θα παίξει πολύ το καλοκαίρι, ελπίζω να το αγαπήσει ο κόσμος, όπως το αγάπησα κι εγώ. Και πρώτα Θεός, ετοιμαζόμαστε για το δεύτερο, το Σεπτέμβριο. Λαμβάνεις την απόφαση να πας σε ένα talent show. Τι σε όθησε να πας εκεί, τι αποκόμισες από αυτή την εμπειρία και τι συμβουλές πήρες από όλους τους coach? Η αλήθεια είναι ότι οι φίλοι μου επέμεναν, δήλωσε συμμετοχή όλα τα χρόνια, δήλωσε συμμετοχή. Έτσι εγώ πήρα την απόφαση να δηλώσω συμμετοχή. Δεν το έχω μετανιώσει. Ήταν πολύ καλή επιλογή γιατί μου άνοιξαν πάρα πολλές πόρτες. Ο Σάκης Ζουρβάς, τι άποψη έχεις για αυτόν τον καλλιτέχνη, ο οποίος πολλές δεκαετίες νομίζω έχει αποδείξει σε όλους ότι δεν μπορείς να αμφισβητήσεις το ταλέντο του και τη σκληρή του δουλειά? Αυτό που έχω να πω για τον Σάκη Ζουρβά είναι ότι είναι υπέροχος άνθρωπος και πιστεύω είναι ένας τεράστιος στάρ. Εύκολο τη σήμερα εποχή να γίνει στάρ? Φαντάζει πολύ μακρινό και πολύ δύσκολο. Ποιες είναι οι δυσκολίες στον χώρο που έχεις αντιμετωπίσει? Οι δυσκολίες στον χώρο που έχω αντιμετωπίσει είναι πολλές, η αλήθεια είναι. Ίντριγκες με κάποιες δίθεν φίρμες. Να βγαίνεις να τραγουδάς, να σου χαμηλώνουν λίγο τον ήχο, λίγο bullying, λίγο από εδώ. Τέτοια πράγματα. Το έχεις υποστεί και εσύ αυτό σε μαγαζί? Εννοείται. Εννοείται. Και πώς αντέδρασες? Δεν είπες σηκώνομαι και φεύγω, δεν θέλω άλλο? Ή έκανες υπομονή επειδή είχες ανάγκη και το μεροκάματο, αλλά και το να αρπάξεις την ευκαιρία που σου δίνεται και να ψηθείς? Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχεις γερό στο μάχη. Έκανα υπομονή γιατί εντάξει είναι και δύσκολες εποχές. Δεν μπορείς να διαλύσεις ένα σχήμα έτσι εύκολα. Έκανα υπομονή. Ποια είναι τα μουσικά σου ακούσματα και τα πρότυπα που έχεις? Τα πρότυπα. Λοιπόν, τα μουσικά μου ακούσματα είναι Στράτου Διονυσίου, Καζαντζίδη και από καινούριος ο αγαπημένος μου βασικά ήταν ο Παντελίδης. Άρα μιλάμε, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του Παντελή, ότι σου αρέσει το καθαρά λαϊκό τραγούδι. Το καθαρά λαϊκό τραγούδι ακριβώς. Είναι τα ακούσματά μου αυτά που έχω από μικρός. Γι' αυτό και τα αγαπάω πάρα πολύ. Γιατί πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν λαϊκές τραγουδίστρες πλέον και τις ψάχνεις με το σταγονόμετρο? Εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές πιστεύω. Είναι λίγο πιο pop πλέον τα κομμάτια. Είναι λίγο πιο ελαφρό λαϊκά τα τραγούδια. Ποιοι είναι οι στόχοι σου? Είσαι νέο παιδί, 25-26 χρονών. Ποιοι είναι οι στόχοι που έχεις βάλει στο Γιώργο? Κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερο στο τραγούδι. Αυτό. Συμφωνείς με τους καλλιτέχνες που πολλές φορές μπορεί να βάλουν πολύ βαθιά στη τσέπη για να πάνε να πληρώσουν ακόμη και ραδιοφωνικούς σταθμούς για να ακούσουν τα κομμάτια τους? Θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία να το κάνεις εσύ? Προσωπικά εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Εγώ συνεχίζω με την αγάπη του κόσμου και δεν θα έμπαινα σε αυτό το τρυπάκι να κάθομαι και να δίνω λεφτά ενώ δεν αξίζω κάτι και να το τραβάω από μόνος μου να το σπρώχνω. Δεν θα το έκανα. Τι θα σε έκανε να πεις τα παρατάω από το κομμάτι αυτό που λέγεται τραγούδι, μουσική βιομηχανία, δισκογραφία και θα ασχοληθώ με κάτι άλλο? Στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή δεν έχω να ασχοληθώ με κάτι άλλο, δηλαδή είναι το μόνο που σκέφτομαι. Θα συνιστούσες σε ένα νέο παιδί που μαθαίνει κάποιο μουσικό όργανο αυτή τη στιγμή να κυνηγήσει το όνειρό του και να μπει στο χώρο αυτό? Εννοείται.
πάντα πρέπει να κυνηγάμε τα όνειρά μας, να μην τα καταλείπουμε ποτέ. Εγώ σου εύχομαι ολόψυχα. Έγινε μια πρώτη γνωριμία σήμερα με όλους τους φίλους που μας βλέπουν από το κανάλι του News Pistol και σου εύχομαι ολόψυχα να υλοποιήσεις τα δικά σου θέλω και να κάνεις αργές και σταθερές επιλογές. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Θα ακούσεις τη συμβουλή σου γιατί είσαι και πιο έμπειρος και έχεις και χρόνια στο χώρο. Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θέλω να ευχαριστήσω πάλι την εταιρεία μου, την Gold Voice Records, τον στιχουργό, τον Νίκο το Βιβί, που έγραψε το κομμάτι «Το απελευθερώθηκα», το Σπύρο τον Πλάκα και το Γιώργιο το Γραμμένο. Τα μάτια σου μου κλέψαν την καρδιά, μα ήταν όλα ένα πολύ μεγάλο ψέμα, γι' αυτό και φεύγω από σένα.